Κύριε Υπουργέ, σε συνέχεια της προηγούμενης ερώτησης, δηλαδή τι ισχυρίζεστε ότι από τους ανέργους που αποδόθηκε το επίδομα ενεργείας, λέτε ότι τώρα μετά από χρόνια θα τα αναζητήσετε? Πού θα τα βρουν? Θα τους κάνετε κατάσχεση? Το σπίτι τους? Τι θα κάνετε? Σε τι ενέργειες θα προβείτε δηλαδή? Εάν δεν τα θεωρείς τα χρωσιά τους καταβληθέντα. Πρέπει να απαντήσετε. Δεν μπορεί να μην απαντάτε εδώ σε ερωτήματα συγκεκριμένα. Και έρχομαι λοιπόν και στο ερώτημα, στην ερώτηση της σημερινή. Είναι γνωστό ότι χιλιάδες εργαζόμενοι του κλάδου του τουρισμού βρίσκονται σε απόγνωση, αφού ακριβώς η αντεργατική πολιτική τους αποκλείει από την επιδότηση ανεργίας. Αλλά λέτε ότι είναι αντικίνητρο η επιδότηση. Αυτό είπατε και προηγουμένως. Είναι λάθος κίνητρο, όπως είπατε. Η επιδότηση. Λοιπόν, θα τα πούμε, κυρία Υπουργέ. Η οικονομία είναι γνωστό των περισσότερων νησιών και άλλων περιοχών της χώρας. Είναι σχεδόν απόλυτα εξαρτημένη από τον τουρισμό και η απασχόληση των εργαζομένων εποχιακή. Δεν είναι επιλογή των δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων στον κλάδο, αλλά και σε άλλους κλάδους που αναφέρεται προηγουμένως, να βρίσκονται για μήνες στην ανεργία, να αναγκάζεται να παγώνουν τις ανάγκες τους. Αυτό το ζητάτε. Να παγώνουν τις ανάγκες τους. Ή να στερούνται και τα βασικά για την επιβίωσή τους μέχρι να ξαναπιάσουν δουλειά. Κι αν ξαναπιάσουν βέβαια. Γιατί τίποτα δεν είναι σταθερό με την πολιτική που ακολουθείτε. Έχει λυμμένα το διευθυντικό δικαίωμα, είναι απεριόριστο. Να έχουν ή να μην έχουν δουλειά. Με τις απαράδεκτες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο νόμο 3986 του 2011, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4203 του 2013 για την επιδότηση ανεργίας, η συντηρητική πλειοψηφία των εργαζομένων στον επιστημισμό τουρισμού δικαιούνται μόνο 3 μήνες ανεργία. Και τι δεν επιβάλλεται 9 μήνες απασχόληση? Μπορείτε να το επιβάλλετε. Τι τους λέτε όμως? Άσετε με την απασχόληση 3 μήνες ανεργία. Κι αν. Κι αν. Άρα λοιπόν, αυτοί είστε δηλαδή. Αυτοί είστε. Άλλοι εποχικοί εργαζόμενοι δεν δικαιούνται καθόλου, παρόλο που εργάζονται εποχιακά σε επιχειρήσεις μη εποχικές. Ειδικά στις σημερινές συνθήκες που η ακρίβεια καλπάζει ανεξέλεγκτα σε όλα τα βασικά αγαθά και στην ενέργεια, η πολιτική του αποκλεισμού εποχικών εργαζομένων από το επίδομα ανεργίας είναι απάνθρωπη. Και το λέμε δηλαδή. Και η πολιτική σας είναι απάνθρωπη. Βάρβαρη. Εχθρική για τον κόσμο. Απάνθρωπη ήταν και η εκμετάλλευση που προηγήθηκε την καλοκαιρινή περίοδο, αφού οι εργαζόμενοι εξουθενώθηκαν για την ακόμα μεγαλύτερη κερδοφορία των τουριστικών ομίλων μέσα σε συνθήκες πρωτοφανούς εντατικοποίησης, εξοδοτικών ουραρίων που επέβαλε βέβαια και ο νόμος Χατζηδάκη, χωρίς ρεπό και με μισθούς κατώτερους των σύγχρονων αναγκών. Είναι πρόκληση να βλέπουν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό την κυβέρνηση να έχει μοιράσει το ποσό, το 8,2 δις ευρώ στους ενεργειακούς ομίλους με τη μορφή των επιδοτήσεων στους λογαριασμούς για το ίδιο χρονικό διάστημα, ενώ εκείνοι παίρνουν ένα πενιχρό επίδομα ανεργίας ή έχουν απορριφθεί τελείως και καταδικάζονται στην πείνα από νόμους προσαρμοσμένους στα δημοσιονομικά περιθώρια που επιβάλλει το κεφάλαιο της κυβερνήσης του. Σας ρωτάμε λοιπόν. Έχετε κάποια πρόθεση σαν κυβέρνηση να συνεχιστεί η καταβολή του επιδόματος ανεργίας σε όσους έχει διακοπεί και να δοθεί χωρίς όρους οι προϋποθέσεις σε όλους τους εποχιακά εργαζόμενους για όλο το διάστημα της ανεργίας τους μέχρι να αρχίσουν ξανά να εργάζονται? Ευχαριστούμε πολύ. Και να αυξηθεί το επιδόμα ανεργίας στα 600 ευρώ που ζητάει το κίνημα, το εργατικό κίνημα. Αυτό είναι το αίτημά τους. Αν λοιπόν έχετε τέτοιες προθέσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Αξιότιμη κύριε Κατσότη. Πριν περάσω στην απάντηση στην ερώτησή σας, ομολογώ ότι η απάντηση είναι αρκετά όμοια με την απάντηση που έδωσα στην ερώτηση του κυρίου Λαμπρούλη προηγουμένως. Άλλωστε και το θέμα είναι αρκετά παρόμοιο. Θα ήθελα να ξεκινήσω με κάποιες επισημάνσεις πάλι γύρω από την αγορά εργασίας και την οικονομία γενικότερα και ειδικά τον κλάδο του τουρισμού στον οποίο αναφέρεστε. Σαν αποτέλεσμα αυτής της απάνθρωπης και κάτι άλλο είπατε που δεν το συγκράτησα, πολιτικής της κυβέρνησης, σήμερα η Ελλάδα έχει το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας της τελευταίας 12ετίας. Μειώθηκε στο 11,6% το Δεκέμβριο του 2022 από 17,4% τον Ιούλιο του 2029.
Η εκτιμόμενη αύξηση του ΑΕΠ είναι της τάξης του 5,6%, πολύ ψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Έχουμε ρεκόρ 30 ετίας άμεσων ξένων επενδύσεων και πάλι σαν ποσοστό του ΑΕΠ. Έχουμε το ψηλότερο ποσοστό εξαγωγών στο ΑΕΠ που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, αλλά και αισθητή βελτίωση της ποιότητας των εξαγωγών μας από τεχνολογική άποψη. Σε σχέση με τον τουρισμό, ένα κλάδο με ιδιαίτερη βαρύτητα στην ελληνική οικονομία, το καλοκαίρι που μας πέρασε, τα έσοδα του εκτινάχθηκαν, ξεπερνώντας σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία τα έσοδα του καλού καιρού του 19, που θεωρούνταν μια πολύ πετυχημένη τουριστική σεζόν. Επιπρόσθετα, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό έχουν ψηλότερους μισθούς με την κλαδική σύμβαση εργασίας που έγινε υποχρεωτική με απόφαση του Υπουργού Εργασίας του Κωστή Χατζηδάκη. Αυτό στην πράξη έχει ως αποτέλεσμα ακόμα και ξενοδοχεία που δεν είναι μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων να υποχρεούνται να εφαρμόσουν για να καταβάλουν στους μισθούς που ορίζει η σύμβαση, δηλαδή από 792 έως 863 ευρώ. Αυτοί οι μισθοί θα αυξηθούν και πάλι φέτος λόγω της διετούς κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας που υπέγραψαν στις 15 Δεκεμβρίου του 2022 οι εκπρόσωποι των ξενοδοχών υπαλλήλων, υπό ΕΕΤ, με την Ομοσπονδία των Εργοδοτών, την BOX, με σωρευτικές αυξήσεις τάξης του 10,5%. Περνώ τώρα στο ερώτημά σας, το οποίο αφορά στην καταβολή του επιδόματος ανεργίας στον τουρισμό. Η τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας χορηγείται σε όλους τους ασφαλισμένους του τουριστικού επιστημιστικού κλάδου και στους υπόλοιπους εποχικούς, υπό τις προϋποθέσεις που ανέφερα προηγουμένως, δηλαδή 100 μέρες εργασίας στην ασφάλιση του κλάδου για ανεργίας του ΑΕΔ το τελευταίο 12μήνο πριν τη λύση της εργασιακής σχέσης, ή εφόσον πρόκειται για ανέργους που δίδονται για πρώτη φορά με την πραγματοποίηση των παραπάνω ημερών εργασίας, δηλαδή 100 ημερών, καθώς και επιπλέον 80 ημερομισθών ανά έτος στα δύο αμέσως προηγούμενα από την έναρξη της επιδότησης ΕΤΗ. Επίσης, οι ασφαλισμένοι του τουριστικού επισητιστικού κλάδου, οι οποίοι συγκεντρώνουν από 100 έως 149 μέρες ασφάλιση στο κρίσιμο χρονικό διάστημα που προβλέπει ο νόμος, δικαιούνται τακτικής επιδότησης ανεργίας για 80 μέρες, ανεξαρτήτως του περιορισμού της μη υπέρβασης των 400 ημερησίων επιδομάτων κατά την τελευταία τετραετία πριν την επιδότηση. Όσοι συγκεντρώνουν από 150 έως 230 μέρες ασφάλισης, επιδοτούνται με αμετάκλητη δήλωσή τους ως προς την επιλογή της διάρκειας της επιδότησή τους, είτε για 80 μέρες ανεξαρτήτως του περιορισμού της υπέρβασης των 400 ημερησίων επιδομάτων κατά την τελευταία πριν την επιδότηση τετραετία, είτε από 5 έως 10 μήνες αναλόγως του αριθμού ημερών που ήταν ασφαλισμένοι. Επίσης, οι ασφαλισμένοι που στο κρίσιμο διάστημα που προβλέπει ο νόμος συγκεντρώνουν πάνω από 230 μέρες ασφάλισης, επιδοτούνται όπως και οι κοινοί άνεργοι από 10 έως 12 μήνες. Επιπρόσθετα, οι μισθωτοί τουριστικού εποχικού κλάδου δικαιούνται και ειδικό εποχικό βοήθημα, το οποίο καταβάλλεται κατά την περίοδο από 10 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου κάθε έτους, εφόσον δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας. Θα ήθελα να σημειώσω σε αυτό το σημείο ότι οι προϋποθέσεις αυτές της καταβολής επιδόματος εποχιακής ανεργίας είναι ευνοϊκότερες από αυτές που ισχύουν για την καταβολή του επιδόματος της κοινής ανεργίας. Πέρασα πάλι τον χρόνο μου. Θα επανέλθω στη δευτερολογία μου για τα υπόλοιπα θέματα. Πολύ. Κύριε Υπουργέ, δεν μας εκπλήσει η απάντησή σας. Είναι πανομοιότυπη με την προηγούμενη. Όπως είπατε και εσείς, είναι όμοια η απάντηση. Και στηρίζεστε που σε ένα νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο έχετε διαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις, και εσείς, και ο ΣΥΡΙΖΑ προηγούμενα, και το ΠΑΣΟΚ, γιατί πράγματι θέλετε όλος αυτός ο προϋπολογισμός του οργανισμού απασχόλησης εργατικού δυναμικού ή της ΔΥΠΑ, όπως την ονομάσατε τώρα, που προέρχεται από εισφορές, από παρακρατήσεις των εργαζομένων, να το διοχετεύετε στους επιχειρηματικούς ομίλους. Και αυτό κάνετε. Στο όνομα της επιδότησης εργασίας. Και αφήνετε στο έλεος του Θεού όλους αυτούς τους εργαζόμενους, οι οποίοι δεν είναι δική τους επιλογή να δουλεύουν εποχιακά. Είναι γνωστό ότι η ανεργία αποτελεί όπλο στα χέρια του κεφαλαίου ενάντια στην εργατική τάξη. Αποτέλεσε και αποτελεί για εσάς, αλλά και για τις άλλες κυβερνήσεις που σου είπα προηγουμένως, το όχημα επιβολής και μεσαιωνικών εργασιακών σχέσεων, κατάργηση των δικαιωμάτων, αφαίρεση των όποιων κατακτήσεων. Το νομοθετικό πλαίσιο που και εσείς αναφέρατε προηγουμένως, και κυρίως ο νόμος Χατζηδάκη, αποτελεί ένα πολυεργαλείο ανατροπών και οδηγεί σε μεγαλύτερη ανεργία, σε μείωση του επιδόματος των εργαζομένων. Ένα κομμάτι της εργατικής τάξης ζει τον εφιάλτη της ανεργίας. Παρουσιάζεται στοιχεία για τη μείωσή της. Όμως αυτή είναι σταθερά σε πολύ ψηλά επίπεδα. Και ένα άλλο κομμάτι που παρόλο που εργάζεται, που έχει μπει στην παραγωγή, να το πω έτσι, ζει ως άνεργος. Ως άνεργο αυτό το κομμάτι. Γιατί οι αποδοχές τους είναι απαράδεκτες. Καταργήσατε τη σταθερή δουλειά με συγκροτημένα δικαιώματα. Μια θέση δουλειά τη μοιράσατε σε δύο και σε τρεις.
εργαζόμενους με τη γενίκευση των ελαστικών μορφών απασχόλησης, τα τρίωρα, τα τετράωρα, και αυτές οι πολιτικές που οδήγησαν σε αδιέξοδα χιλιάδες ιδιαίτερα νέους και νέες που αμείβονται με 300 και 400 ευρώ. Εμείς τους καλούμε να δώσουν απάντηση στις εκλογές μαυρίζοντάς σας, γιατί είστε εχθροί τους. Αυτή είναι η ζωή που τους προσφέρετε. Και να συμπεριφθούμε το ΚΚΕ για να μπορέσει να γκρεμίσει αυτή την πολιτική και να ονειρευτούν ξανά τη ζωή που δικαιούνται. Το ίδιο αντιμετωπίζουν και οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, που εργάζονται εποχιακά, νέοι και νέες, πολλοί, με άθλιες συνθήκες δουλειάς που έχετε επιβάλει εσείς προς όφελος των εργοδοτών. Στο όνομα της επιδότησης εργασίας, όπως είπα προηγουμένως, στερείται από τη συντριπτική πλειοψηφία των ανέργων το επίδομα ενεργείας. Τη διαβίωσή τους δηλαδή. Και όλοι αυτοί οι πόροι προέρχονται μόνο από τους εργαζόμενους. Μόνο από τους εργαζόμενους. Και εσείς λοιπόν τι κάνετε, τα δίνετε στους εργοδότες. Αντί να στηρίξετε τους ανέργους. Θεσμοθετήστε λοιπόν για τους ανέργους το ποινολόγιο πέρα από αυτά. Ο άνεργος, ο ελλιπής καταρτισμένος, φταίει που δεν ικανοποιείται με τους όρους εργασίας, σύμφωνα με εσάς, της όποιας δουλειάς σου προσφερθεί, και το τιμωρείτε και για τα δύο, με διαγραφή για το Μητρώο των Ανέργων. Αυτή είναι η πολιτική σας. Έφτασε η πολιτική αυτή να επιδοτεί έναν στους 12 καταγεγραμμένους ανέργους, με ένα ισχνό ποσό που δεν επιτρέπει ιδιαίτερα σε αυτές τις συνθήκες της μεγάλης ακρίβειας την διαβίωσή τους. Με βασικά πράγματα δηλαδή. Για τους επαγγελματικά εργαζόμενους, οι ανατροπές που έγιναν στις προϋποθέσεις επιδότησης στη διάρκεια τους επιδεινώνουν τη θέση των εποχιακά εργαζομένων στον τουρισμό, καθώς και σε όλους που έχουν ενταχθεί σε αυτές τις ρυθμίσεις, τις οποίες αναφέρεται στην προηγούμενη ερώτηση του συντρόφου Λαμπρούλη. Τι κάνετε λοιπόν εδώ για τους εποχιακά εργαζόμενους? Επιδοτείτε λοιπόν μέχρι 3 μήνες. Ξέρουμε τις προϋποθέσεις που είπατε. Εμείς λέμε αυτές τις προϋποθέσεις δεν θα πρέπει να ισχύουν. Και σας καλούμε να συνεχίσετε την επιδότηση στους εργαζόμενους στον τουρισμό που έχει διακοπεί η ανεργία τους από το Γενάρη και θα πάνε να πιάσουν δουλειά τον Μάιο. Τι θα κάνουμε μέχρι τότε? Δεν τους εσάς θα τους ταΐσατε? Τι θα κάνουμε? Αυτοί που δεν επιδοτήθηκαν, γιατί δεν είχαν αυτές τις προϋποθέσεις του νόμου, τι θα κάνουν? Θα είναι βάρος στον πατέρα τους και στη μάνα τους που παίρνουν μια σύνταξη πείνας? Δεν απαντάτε. Και η κυβέρνηση αυτή, όπως και προηγούμενες δυστυχώς, είναι εχθρή της εργατικής τάξης και των ανέργων. Και θα πρέπει ανάλογα ο κόσμος να τους πληρώσει και στις εκλογές, αλλά και κάθε μέρα με τους αγώνες τους. Εχθροί του λαού, ένα κόμμα που παίρνει 40%. Και φίλοι του λαού, ένα κόμμα το οποίο παίρνει ένα πολλοστιμπόριο από αυτό. Προφανώς ο λαός δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αυτά είναι παραμυθάκια για μικρά παιδάκια. Πείτε τα αλλού. Ας έρθουμε στο συγκεκριμένο ερώτημα. Αυτό. Αυτό. Ναι, έρχεται. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Δεν σας διέκοψε. Σας παρακαλώ, κύριε Τσέπ. Έρχεται, κύριε Κατσότη. Λοιπόν, το δεύτερο το πράγμα το οποίο ρωτάτε και το οποίο το ανέφερε και ο κύριος Λαμπρούλης προηγουμένως. Τι είναι όταν πηγαίνω σε μια εποχιακή απασχόληση? Τι σημαίνει αυτό? Δεν γνωρίζω ότι τον υπόλοιπο χρόνο δεν θα εργάζομαι εκεί? Αντιστοίχως προσαρμόζω και την εργασία μου. Αν είμαι γκαρσόνι το καλοκαίρι σε ένα νησί που αναφέρατε προηγουμένως, μπορεί να είμαι γκαρσόνι και το χειμώνα που υπάρχει ζήτηση στα αστικά κέντρα που δεν υπάρχει το καλοκαίρι. Δεν είναι τόσο παράξενο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τώρα για να έρθω στο συγκεκριμένο το ερώτημά σας. Για τους ασφαλισμένους του τουριστικού επισητιστικού κλάδου, έχει ληφθεί ιδιαίτερη μέρημνα λαμβανομένου υπόψη και των συγκεκριμένων ιδιαιτεροτήτων της απασχόλησής τους. Σε ό,τι αφορά το ποιος είναι εποχικός ή όχι, η ισχύουσα νομοθεσία ορίζει ότι οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να χορηγούν βεβαίωση, το συζητήσαμε και προηγουμένως, για την εποχικότητα της απασχόλησης των εργαζομένων, ο τύπος και το περιεχόμενο της οποίας καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΥΠΑ. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, ως εποχική θεωρείται η εργασία που παρέχεται σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, υποκαταστήματα ή παραρτήματα επιχειρήσεων, οι οποίες από τη φύση τους, τις καιρικές ή ιδιαίτερες συνθήκες ή λόγω των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών, λειτουργούν κατά το ημερολογιακό έτος για χρονιά.
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 2 και μικρότερο από 9 μήνες, κατά το υπόλοιπο δε χρονικό διάστημα του περιολογικού έτους δεν απασχολούν προσωπικό που υπερβαίνει το 25% του μέσου όρου του προσωπικού, το οποίο απασχολούν κατά την περίοδο αιχμής της δραστηριότητάς τους. Σχετικά με το ύψος του επιδόματος ενεργείας, αυτό διαμορφώθηκε για πλήρη απασχόληση ή απασχόληση με μηνιαίες αποδοχές μεγαλύτερες του δεκαπλάσιου του ημερομισθού του ανειδίκευτου εργάτη, χωρίς προστατευόμενο μέλος, στα 438 ευρώ, ακολουθώντας την αύξηση από 1η 5η του 22 του κατώτατου μισθού στα 713 ευρώ. Αντιστοιχεί σε 55% του ημερομίσθου ανειδίκευτου εργάτη. Το επίδομα προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος του ανέργου και να επισημάνω ότι μετά τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού που θα ανακοινωθεί τον επόμενο μήνα, προφανώς θα ακολουθήσει και η αντίστοιχη αύξηση του επιδόματος ανεργίας. Κύριε Κατσότη, για την κυβέρνηση, αποτελεσματική κοινωνική πολιτική είναι το γεγονός ότι καταφέραμε εν μέσω διαδοχικών κρίσεων να προστατεύσουμε τις θέσεις εργασίας, να μεριμνήσουμε για τον εργαζόμενο, τον άνεργο, τον συνταξιούχο, τα άτομα με αναπηρία και άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Να διατηρήσουμε και να αυξήσουμε το ρυθμό ανάπτυξης αλλά και να βελτιώσουμε τις προοπτικές της οικονομίας. Το μείγμα θετικών ρυθμών ανάπτυξης και αποτελεσματικού κοινωνικού κράτους επιτρέπει στη χώρα μας να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της αυξανόμενης αβεβαιότητας εποχής και να αμβλύνει χρόνιες ανισότητες που ενδημούν στην ελληνική κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, οι πρωτοβουλίες που έχουν αναλυθεί μέχρι σήμερα στους τομείς ευθύνης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υπηρετούν ένα συγκεκριμένο πρόταγμα. Τι είναι αυτό? Οικονομική ανάπτυξη με κοινωνικό πρόσημο. Και στον δρόμο αυτό θα συνεχίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια και στους τρεις. Και πάμε στην επόμενη, με αριθμό 412, επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ροδόπουλου.